Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούριο πείραμα. Ένα εμβόλυμο πείραμα. Σήμερα δεν είναι μέρα που ανεβάζουμε συνήθως, αλλά είπα ότι θα το βγάλω αυτό μέσα στο Σαββατοκύριακο και έτσι έκανα. Λοιπόν, στο σημερινό πείραμα σκέφτηκα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τώρα τελευταία έχει βγει στην επιφάνεια ένα θέμα με την Ολλανδία που θέλει να ενωθεί με το Βέλγιο ποδοσφαιρικά, δηλαδή να φτιάξουν μια λίγκα έτσι ώστε να προστατευτούν από τις κλειστές λίγκες που πάνε να δημιουργήσει το Champions League και οι μεγάλες ομάδες κτλ. Κάτι το οποίο πιστεύω εγώ θεωρητικά, εγώ θεωρώ ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Κλειστές λίγκες εκτός Champions League. Το Champions League περιορίζει τις θέσεις του. Εντάξει, okay, αυτό θα γίνει. Αλλά και γι' αυτό υπάρχει και τρίτη διοργάνωση. Αλλά ότι θα γίνουν κλειστές λίγκες από διάφορες χώρες μαζί, όλοι μαζί, σαν Super League ευρωπαϊκή, δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Εγώ θεωρώ. Οπότε σκέφτηκα γιατί να μην κάνουμε το ίδιο πράγμα με την Ελλάδα και την Κύπρο, που είναι ένα έθνος έτσι κι αλλιώς, κοινή θρησκεία, κοινό εθνικό ύμνο, κοινή γλώσσα, κοινά ήθη και έθιμα, και έτσι η Ελλάδα απορροφάει τις κυπριακές ομάδες, τις 6 καλύτερες κυπριακές ομάδες, τις οποίες θα πάμε να τις δούμε τώρα. Είναι η ΑΕΚ Λάρνακας, η ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ, η Ανόρθωση, το ΑΠΟΕΛ ή ο ΑΠΟΕΛ, όπως προτιμάτε εσείς. Μπορείτε να ψάξετε στο ίντερνετ πώς λέγεται και να διαβάσετε κιόλας μια συνέντευξη που είχε δώσει ο υπεύθυνος των οπαδών του ΑΠΟΕΛ για το πώς πρέπει να λένε την ομάδα και πώς τη λένε εκείνη. Λέει χαρακτηριστικά ότι είναι ο ΑΠΟΕΛ, αλλά εμείς ως λάθος το λέμε το ΑΠΟΕΛ. ΑΠΟΕΛ λέμε ΣΟΥ και Ομόνια. Και ουσιαστικά έφερα αυτές τις ομάδες στην Ελλάδα. Υποβίβασα στη Super League 2 τις 6 ομάδες με το μικρότερο reputation στη Super League 1, έτσι ώστε να φτιαχτεί μια πολύ δυνατή λίγα. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει δεύτερη ομάδα, η Λαμία, η Λάρισα, ο Πανετολικός, ο Πανιώνιος, ο Βόλος και η Ξάνθη. Δυστυχώς πήρε την μπάλα η Λάρισα, θα την ήθελα όμως και αυτή στην πρώτη κατηγορία, π.χ. αντί του Αστέρα για παράδειγμα, αλλά είναι καλύτερο το reputation του Αστέρα και είναι θεωρητικά μέσα στο παιχνίδι πιο δυνατή ομάδα. Και στην αντίστοιχη περίπτωση της Κύπρου, αν πάμε στην Κύπρο εδώ πέρα, θα δείτε ότι οι 6 ομάδες που φύγανε από τη Super League 2 για να έρθουν οι ομάδες Super League 1 πήγανε στην Κύπρο. Απλά για να υπάρχουν ομάδες και για να μην είναι κενές, έχω μεταφέρει εδώ πέρα από όλο Λάρισας, από όλο Πόντου, Δόξα Δράμας, Εργοτέλη, Καρεσκάκι, Άρτας, Κέρκυρα, Ολυμπιακός Λευκοσίας κτλ. Αυτό το πείραμα θα δούμε σήμερα. Θα προχωρήσουμε κάποια χρόνια μπροστά, αλλά πριν από όλα αυτά θα πάμε να δούμε το χορηγό μας, enemba.com, για να αγοράσεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια. Πάρα πολύ φθηνά, τσεκάρε κάτω στην περιγραφή που υπάρχει το καινούριο, ανανεωμένο και μεταφρασμένο στα ελληνικά site του enemba, για να αγοράσεις όποιο παιχνίδι από όποια πλατφόρμα θέλεις, πάρα μα πάρα πολύ φθηνά. Επίσης, μην ξεχάσεις πριν το checkout να βάλεις τον κωδικό Alex Morak για να πάρεις 3% έκπτωση και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσεις και το κανάλι. Με αυτή σου την κίνηση είναι μια δωρεάν 3% έκπτωση που μπαίνει πάνω από την ήδη υπάρχουσα έκπτωση του ΕΝΕΠΑ. Οπότε πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε να προχωρήσουμε 10 χρόνια μπροστά να δούμε αν άλλαξε κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την έλευση των κυπριακών ομάδων. Λοιπόν, 2029, όπως βλέπετε πάνω δεξιά, 10 χρόνια μετά, δεν θα το προχωρήσω άλλο αυτό το save, 10 χρόνια θέλω να δούμε. Θεωρώ ότι από εκεί και πέρα μετά το παιχνίδι μπορεί να γίνει random από μόνο του, οπότε αυτά τα 10 πρώτα χρόνια να δούμε τι μπορεί να αλλάξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο αν κυπριακές και ελληνικές ομάδες ενωθούν μαζί σε μια λίγκα στην Ελλάδα και παίζουν μεταξύ τους. Θα μπορέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο να γίνει πιο δυνατό? Αυτό θα το δούμε τώρα παρέα. Την πρώτη χρονιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα που βρίσκομαι, ο Ολυμπιακός στέφηκε πρωταθλητής. Στα play-off μπήκανε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Ατρόμητος και Όφη. Οπότε, Ομόνια, ΑΕΚ, Λάρνακας, Ανόρθωση, Αστέρας Τρίπολης, Παναθηναϊκός, Άρης, Απόλλωνα Μεσού και ΑΕΛ παίξανε για τη σωτηρία τους, για να μείνουν στην κατηγορία, και υποβιβάστηκε ο Απόλλωνα Μεσού. Φαντάζομαι ότι στα play-off, αν πάω εδώ πέρα στα play-off, η ΑΕΛ έπαιξε με τον Πανετολικό, τον κέρδισε και έμεινε στην κατηγορία. Okay, οπότε θα πάμε κάθε χρονιά να το δούμε έτσι, να δούμε και τα κύπελα και φυσικά την παρουσία στην Ευρώπη. Την επόμενη χρονιά,
Ο Ολυμπιακός ξαναστέφθηκε πρωταθλητής στα play-off από ΕΛ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Λάρνακας και ΠΑΟΚ. Εκτός play-off, Ομόνοια, Αστέρας Τρίπολης, Άρης, Ανόρθωση, ΑΕΛ, Ατρόμητος, Ξάνθη. Και ο Όφη υποβιβάστηκε. Συνεχίζουμε, το 21-22. Πρωταθλητής πάλι Ολυμπιακός. Τρία σερί Ολυμπιακός. Οπότε από εδώ φαίνεται να μην έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ατρόμητος και ΑΕΚ Λάρνακας στην πρώτη εξάδα. Παραλίγο να μην υπάρχει κυπριακή ομάδα. Ο ΑΠΟΕΛ έκανε πολύ κακή χρονιά. Έμεινε οριακά εκτός εξάδας με τον Άρη, την ΑΕΛ, Λεμεσού εννοώ, τη Λάρισα, την Ομόνια, την Ξάνθη, τον Αστέρα Τρίπολης και την Ανόρθωση που είναι η πρώτη κυπριακή ομάδα που υποβιβάζεται μετά από 3 χρόνια. Είναι η πρώτη κυπριακή ομάδα στο ενιαίο πρωτάθλημα Ελλάδας-Κύπρου που υποβιβάζεται το 21-22. Περνάμε το 22-23. Ολυμπιακός πρωταθλητής. Από ΕΛ δεύτερος, ΠΑΟΚ τρίτος, Παναθηναϊκός τέταρτος, ΑΕΚ πέμπτη, Ατρόμητος έκτος. Εκτός play-off, η Λάρισα, ο Αστέρας, ο Απόλλων Λεμεσού, ο Ξάνθη, ο Άρης, η ΑΕΚ Λάρνακας, η ΑΕΛ Λεμεσού και η Ομόνια που είναι η δεύτερη κυπριακή ομάδα που υποβιβάζεται. Οπότε, λογικά την επόμενη χρονιά θα έχουμε την Ανόρθωση να ανεβαίνει και η Ομόνια θα λείπει από το πρωτάθλημα. Και δεν έγινε έτσι, η Ανόρθωση δεν ανέβηκε. Ολυμπιακός πρωταθλητής, δεύτερος ο ΑΠΟΕΛ, τρίτος ο ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ατρόμητος και Απόλλων Λεμεσού στα play-off. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο Παναθηναϊκός, ο Όφη, η ΑΕΛ Λεμεσού, η Λάρισα, ο Άρης, η Ξάνθη και η ΑΕΚ Λάρνακας εκτός play-off. Ξάνθη και η ΑΕΚ Λάρνακας που υποβιβάζονται, τρίτη κυπριακή ομάδα που υποβιβάζεται, η ΑΕΚ Λάρνακας στα σερί. Και όπως βλέπετε, το πρωτάθλημα το παίρνει μόνιμα ο Ολυμπιακός. Έχει ξεφύγει με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. 24-25. Ο Ολυμπιακός για μία ακόμη φορά πρωταθλητής. Θέλω να δω απλά αν τα προηγούμενα χρόνια είχε κάνει ένα champion σε κάποιον άλλον και απλά τον είδα πρώτο. Ωραία, 24-25. Πρωταθλητής Ολυμπιακός πάλι. Πάω, Καποέλ, Παναθηναϊκός. Δεν τον βλέπεις σπάνια στα play-off στο αυτό το πείραμα που κάναμε. Ατρόμητος και ΑΕΚ μπήκαν στην πρώτη εξάδα. Ομόνια, Λάρισα, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Απόλλων Λεμεσού, Όφη, Λαμία και ΑΕΛ Λεμεσού. Εκτός η ΑΕΛ Λεμεσού, η πέμπτη κυπριακή ομάδα που υποβιβάζεται. Οπότε σχεδόν όλες έχουν γνωρίσει έστω και μια φορά τον υποβιβασμό. Και όπως βλέπετε, η Ανόρθωση λείπει ακόμα από τη Super League. 25-26. Ολυμπιακός πρωταθλητής, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης, Ομόνια και Ατρόμητος στην πρώτη εξάδα. Η ΑΕΚ έμεινε για πρώτη φορά εκτός εξάδας. Από ΕΛ, ΑΕΚ, Λάρισα, Λαμία, Άρης, Όφη, Απόλλων Λεμεσού και Παζιάννενα. Οι ομάδες που μείναν εκτός, Όφη και ο Παζιάννενα καταφέρανε και δεν καταφέρανε να μείνουν στην κατηγορία, υποβιβαστήκανε. Το 26-27, ο ΠΑΟΚ βγήκε πρώτος στην κανονική διάρκεια μετά από πάρα πολλά χρόνια, κοντά 8 χρόνια, αλλά ο Ολυμπιακός ξαναστέφθηκε πρωταθλητής. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης και ΑΠΟΕΛ στην πρώτη εξάδα. Η ΑΕΚ Λάρνακας, ο Απόλλωνας Σμύρνης, ο Απόλλωνας Αθηνών εννοώ. Η Λάρισα, η Ομόνια, ο Απόλλων Λεμεσού, ο Ατρόμητος, ο Άρης και η Λαμία εκτός. Η Λαμία υποβιβάστηκε. Το 27-28 η ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια πρώτη, όπως και πέρσι έγινε με τον ΠΑΟΚ, αλλά το πρωτάθλημα το ξαναπήρε ο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΠΟΕΛ και Αστέρας Τρίπολης στην κανονική διάρκεια μπήκαν στα play-off. Λάρισα, Ατρόμητος, Απόλλων Λεμεσού, Άρης, Απόλλων, Ομόνια, ΑΕΛ Λεμεσού και ΑΕΚ Λάρνακας εκτός play-off. Η ΑΕΚ Λάρνακας υποβιβάζεται. Και τελευταία χρονιά εδώ πέρα, ο Ολυμπιακός πρώτος στην κανονική διάρκεια, πρωταθλητής. Όλα και τα 10 χρόνια που προχωρήσαμε, ο Ολυμπιακός πήρε όλα τα πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν του κάνει καλό το ότι ήρθαν οι κυπριακές ομάδες, αλλά αυτό σε πείραμα δεν το έχω ξαναδεί. Κάποια στιγμή κάποιος κάνει ένα μπραφ και παίρνει ένα πρωτάθλημα κάτι. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο ΑΠΟΕΛ, ο Ατρόμητος, η Λάρισα στην κανονική διάρκεια μπήκαν στα play-off. Αστέρας Τρίπολης, Παναθηναϊκός, Ομόνια, ΑΕΛ Λεμεσού, Άρης, Λαμία, Απόλλων Λεμεσού και Απόλλων Αθηνών. Υποβιβάστηκαν όμως αυτές οι δύο τελευταίες ομάδες, οι δύο Απόλλωνες, στην Super League 2. Οπότε όπως βλέπετε, αν πάμε εδώ πέρα θα δείτε ότι ο Ολυμπιακός μετά από το πρωτάθλημα της ΑΕΚ το 17-18 και το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ το 18-19 πήρε 10 σερί πρωταθλήματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ρεκόρ. Νομίζω το προηγούμενο ήταν 7 ή 8, το 10 είναι σίγουρα ρεκόρ. Ο Ολυμπιακός ο οποίος παίζει ακόμα στο Καρεσκάκι. Πολύ περίεργο διότι το 24-25 περίπου συνήθως φτιάχνει γήπεδο. Παίζει ακόμα στο Καρεσκάκης. Έχει εξαιρετικές ακαδημίες και προπονητικό κέντρο, έτσι καλώς και στην πραγματικότητα. Έχει πάρει 54 πρωταθλήματα, 34 κύπελλα Ελλάδας όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έχει καλούς παίχτες. Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Τώρα, αν πάμε να δούμε εδώ πέρα την Ελλάδα, θα δούμε ότι στα Reputation βρίσκεται ένατη στην Ευρώπη, συγγνώμη, στον κόσμο.
Και όπως θα πάμε να δούμε, την περνάνε μόνο τα πολύ μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, η Ολλανδία, η Ρωσία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Αγγλία. Οπότε άνοδο είχε η Ελλάδα σε φήμη. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο τώρα πόσες ομάδες βγάζει στην Ευρώπη η Ελλάδα. Αν έρθουμε εδώ πέρα, qualification places, είναι στην 11η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης και βγάζει μία ομάδα στους ομίλους του Champions League, μία ομάδα στο δεύτερο προκριματικό γύρο των μη πρωταθλητών του Champions League, μία ομάδα στα play-off του Europa League και από μία ομάδα στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference και από μία ομάδα στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference. Οπότε βγάζει 2, 3, 4, 5 ομάδες. Οπότε έχει απευθείας εκπροσώπηση στους ομίλους του Champions League. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν το βλέπεις συχνά. Βέβαια, έχω δει την Ελλάδα να πηγαίνει και πιο πάνω από την 11η θέση. Αλλά στις ασίες που παίζουμε εμείς στην Ελλάδα, μπορείς να τη φτάσεις και 8η και 7η και 6η. Μπορείς να τα κάνεις αυτά ανάλογα με την παρουσία στην Ευρώπη. Και πάμε λίγο να δούμε τώρα το κύπελλο Ελλάδος. Θα πάω χαρακτηριστικά εδώ, θα δούμε ότι οι κορυφαίοι σύλλογοι είναι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Παναθηναϊκός και Ατρόμητος. Οπότε υπάρχει μια κυπριακή ομάδα στις 4, 5, 6 πρώτες κορυφαίες ομάδες της χώρας. Λείπει ο Άρης από εδώ. Θα πάω λίγο εδώ πέρα στον Ολυμπιακό, θα πάω στο κύπελλο Ελλάδος για να δούμε τα προηγούμενα χρόνια. Όπως βλέπετε, ο ΑΠΟΕΛ τελευταία χρονιά έχει πάρει ένα κύπελλο. Αλλά πάμε να τα δούμε από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ την πρώτη χρονιά, ο ΑΠΟΕΛ Μεσού έφτασε στο τελικό του κύπελλου Ελλάδος την πρώτη χρονιά. Κατάφερε όμως και το πήρε κιόλας μέσα στο ΆΚΑ με τον ΠΑΟΚ στην παράταση. Οπότε, ο ΑΠΟΕΛ Μεσού πρώτη χρονιά καταφέρνει και παίρνει τον πρώτο τίτλο για τις κυριακές ομάδες που ήρθαν στην Ελλάδα. Την επόμενη χρονιά, το 2021, Ολυμπιακός ΑΕΚ 2-0 στο ΆΚΑ. Ομόνια με Ολυμπιακό 1-2 στο ΆΚΑ, έχασε και το πήρε το κύπελλο Ολυμπιακός, εδώ παίρνει double. Την επόμενη χρονιά ξαναπαίρνει double Ολυμπιακός στην παράταση 1-2 τη Λάρισα μέσα στο ΆΚΑ. Τον Ατρόμητο 1-3 στο ΆΚΑ, τρίτο συνεχόμενο double. Πάει να κάνει το τέταρτο συνεχόμενο double, δεν τα καταφέρνει ο Ολυμπιακός γιατί έχασε τον τελικό από τον ΠΑΟΚ 1-2. Ο ΠΑΟΚ ξαναέπαιξε με τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός στέφθηκε κυπελούχος 0-1 μέσα στο ΆΚΑ. Ξανά ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-2 μέσα στο ΆΚΑ. Ο ΠΑΟΚ ξανά 0-1 με τον Ολυμπιακό, στέφθηκε πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Βλέπετε συνεχόμενους, θυμίζει ΑΕΚ ΠΑΟΚ τελικούς αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Την επόμενη χρονιά και τελευταία, το ΑΠΟΕΛ ή ο ΑΠΟΕΛ βρέθηκε στο τελικό, έπαιξε με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ και του πήρε το κύπελο 2-1. Οπότε, αν πάμε τώρα στην Ελλάδα, εδώ πέρα, στη Super League, και πάμε στα League Table και πάμε να δούμε λίγο. ΑΠΟΕΛ, ένα κύπελο Ελλάδος σε 10 χρόνια. Ομόνια, μία Super League 2, τίποτα. ΑΕΛ Μεσού, μία Super League 2. Απόλλων Λεμεσού, ένα κύπελο Ελλάδος και μία Super League 2. Και πάμε στη Super League 2 για να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες, εννοείται. Θα πάμε να δούμε εδώ πέρα ότι Ανόρθωση βρίσκεται από τη στιγμή που έπεσε στη δεύτερη κατηγορία, δεν ξανανέβηκε ποτέ. Να κάτι ενδιαφέρον από άποψη πειράματος. Οπότε δεν κατέκτησε και τίποτα. Και δεν ξέρω μήπως υπάρχει η κυπριακή ομάδα και πιο κάτω. Μισό λεπτό να σας πω, είναι μία εδώ η Ανόρθωση. Α, και η ΑΕΚ Λάρνακας, εδώ την ξέχασα, η οποία έχει μία Super League 2, η οποία είναι τώρα που την κατέκτησε όταν ανέβηκε. Οπότε είδατε ποιες ομάδες πήραν τίτλους την Ελλάδα από τις κυπριακές. Πάμε να δούμε λίγο τώρα. Για να φτάσει η Ελλάδα 11η στην κατάταξη της Ευρώπης, λογικά έχει κάνει κάτι και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα πάμε να δούμε τώρα τι έκανε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τι κάνανε οι ελληνικές ομάδες. Ξεκινάμε με το Champions League, εννοείται, όπως πάντα, πρώτη χρονιά. Το έχω βάλει εδώ πέρα και με το version το 3 να φαίνεται ποιος το παίρνει και πώς προχώρησαν. Αν θέλετε να το σταματήσετε, το δείτε. Και πάμε στον πρώτο νοκάουτ γύρω πάντα που βλέπουμε. Δεν υπάρχει ελληνική ομάδα. Την επόμενη χρονιά, το 2021. Επίσης δεν υπάρχει ελληνική ομάδα. Εδώ θέλει λίγο προσοχή γιατί δεν έχει τις σημεούλες. Την επόμενη χρονιά. Δεν υπάρχει ελληνική ομάδα. Την επόμενη χρονιά επίσης δεν υπάρχει ελληνική ομάδα. Το ίδιο. Το 25-26 δεν υπάρχει ούτε εδώ ελληνική ομάδα. Το 26-27 ούτε εδώ.
το 27-28 ούτε εδώ, και την τελευταία χρονιά εδώ που βρισκόμαστε επίσης δεν υπάρχει ελληνική ομάδα. Οπότε πάμε να δούμε στο Europa League που τα πράγματα θα είναι λογικά λίγο πιο εύκολα. Europa League λοιπόν, είμαι την πρώτη χρονιά το 19-20 και όπως βλέπουμε στο πρώτο νοκάουτ, πριν αλλάξει ακόμα μορφή το Europa League και πάει με πρώτο και δεύτερο νοκάουτ, ο ΠΑΟΚ έχασε 5-1 συνολικό σκορ από τη Λιόν και αποκλείστηκε, δεν συνέχισε στην επόμενη φάση. Την επόμενη χρονιά, το 2021, δεν είχαμε καμία ελληνική ομάδα, δηλαδή σκεφτείτε, είχαμε την Αστάνα να έχει περάσει και δεν υπήρχε ελληνική ομάδα εδώ πέρα. Το 2021-22 θα πάμε να δούμε εδώ ότι στον πρώτο νοκάουτ δεν υπάρχει ομάδα, τον δεύτερο επίσης δεν υπάρχει ελληνική ομάδα. Το 22-23 πάλι δεν υπάρχει ελληνική ομάδα στον πρώτο νοκάουτ, ούτε και στον δεύτερο. Το 23-24 υπάρχει ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος απέκλεισε την Μπεσίκτας και για κάποιο λόγο η Λιόν πήρε πρόκριση έτσι, χωρίς να παίξει αγώνα, δεν ξέρω γιατί. Και στον δεύτερο νοκάουτ γύρο ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη Λιόν και αποκλείθηκε με 4-1 συνολικό σκορ από το δεύτερο νοκάουτ γύρω του Europa League. Το 24-25 ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την Πόρτο, αποκλείστηκε. Ο Λοκομοτίβ Μόσχας έπαιξε με τον Ολυμπιακό και πέρασε η Λοκομοτίβ Μόσχας, αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός. Πάμε στον επόμενο νοκάουτ όπου δεν υπάρχει άλλη ελληνική ομάδα ούτε εδώ. Το 25-26 ΠΑΟΚ Μπορούσια Ντόρτμουντ, πέρασε η Μπορούσια. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, εδώ πέρα με τις αλλαγές που έχουμε κάνει. Βασικά όχι, ψέματα, δεν είναι με τις αλλαγές που έχουμε κάνει. Έτσι όπως έχει αλλάξει πλέον το Europa, μπορούν να παίξουν μεταξύ τους ομάδες, παιδιά. Μετά το 21-22, σύμφωνα με τον manager, όταν μπήκε το conference, τα knockouts θα μπορούν να παίξουν ελληνικές ομάδες. Και συγκεκριμένα εδώ πέρα, ή ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, νομολογικά ο Ολυμπιακός, ήρθε από το Champions League σαν τρίτος, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε στο Europa την επόμενη φάση ως δεύτερος στον όμιλο και συναντηθήκανε. Οπότε γι' αυτό μπορούν να παίξουν μεταξύ τους οι ελληνικές ομάδες. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός λοιπόν, μετά τη EuroLeague, το έχουμε και στο Europa League, και πέρασε ο Ολυμπιακός. Να και κάτι για να πάρει καμιά πρόκριση καμιά ελληνική ομάδα, παίξουν μεταξύ τους. Το 25-26, πάμε στον δεύτερο νοκάουτ γύρο. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη Μίλαν και αποκλείστηκε. Αυτό. Δεν κάνανε και πολύ μεγάλη πορεία. 26-27 πάλι έχουμε ομάδα η οποία περνάει χωρίς αγώνα, η Everton. Δεν ξέρω γιατί. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την Bayern, με την Bayern στο Europa League, παιδιά, και αποκλείστηκε. Και στον επόμενο νοκάουτ γύρω, τίποτα. Το 27-28 έχουμε τον Ολυμπιακό να παίζει με την Δυναμό Κιέβου και να την περνάει. Πάλι η Everton, χωρίς αγώνα. Γίνεται αυτή η Everton, έτσι γίνει, παιδιά. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πέρασε την Δυναμό Κιέβου από τον πρώτο νοκάουτ και στον επόμενο γύρο αντιμετώπισε την Ουντινέζε, αλλά αποκλείστηκε από την Ιταλική ομάδα. Μέχρι δεύτερο νοκάουτ γύρο προχωράνε στο Europa πάντως οι ελληνικές ομάδες. Για την τελευταία εδώ πέρα χρόνια που βρισκόμαστε, ελληνική ομάδα δεν είχαμε στο πρώτο νοκάουτ, ελληνική ομάδα δεν είχαμε και στο δεύτερο νοκάουτ. Οπότε η μεγαλύτερη πορεία που κάνανε οι ελληνικές ομάδες στο Europa League ήταν μέχρι το δεύτερο νοκάουτ. Και αυτό κάνα Ολυμπιακός και νομίζω μια φορά ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Κάποιες άλλες ομάδες στον πρώτο νοκάουτ έτσι αποκλειστήκανε. Αλλά αυτό, καμία πορεία μέχρι τους 16, ας πούμε, του Europa. Που στους 16 εντωμεταξύ παίζεις αβαβά, δεν παίρνεις από τους 32 πρώτα πλέον. Οπότε φτάνεις στους 16 έτσι, δηλαδή απλά περνάς τον όμιλο και μπορείς να βγεις στους 16 αν βγεις πρώτος. Οπότε. Αυτό πάμε να δούμε τώρα στο conference τι γίνεται. Λοιπόν, το conference δεν υπάρχει από την πρώτη χρονιά. Ωραία. Επίσης, για το σήμα του conference που βλέπετε πάνω, έχει βγει update στα Metallic Logos και το βάλανε τα παιδιά από το Shorty Tucci. Οπότε, ανοίξτε την περιγραφή, κατεβάστε το main πακέτο και μετά κατεβάστε και τα 4-5 updates που έχει το Shorty Tucci. Ωραία. Λοιπόν, δεν υπάρχει από την πρώτη χρονιά, από το 19-20, υπάρχει από το 21-22. Και φυσικά εδώ νομίζω τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα για τις ελληνικές ομάδες. Θέλω να πιστεύω. Πρώτη χρονιά πάντως εδώ πέρα δεν υπάρχει ελληνική ομάδα στον πρώτο νοκάουτ, ούτε στο δεύτερο. Οπότε ξεκινάμε στραβά. 22-23. Πάλι εδώ ομάδες περνάνε χωρίς ανεφαγόνος. Ίσως. Ξέρω, επειδή φέραμε τις Κυπριακές στην Ελλάδα έγινε κάποια. Τέλος πάντων. Okay. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη Μακάμπι Τελαβίβ και αποκλείστηκε. Και έχουμε και η Κυπριακή ομάδα εδώ πέρα, την Πάφο. Στο δεύτερο νοκάουτ δεν υπάρχει ελληνική ομάδα.
Συνεχίζουμε στο 23-24, όπου έχουμε τον Αποέλ να εκπροσωπεί την Ελλάδα, να παίζει με την Ανζέ και να αποκλείεται από τη συνέχεια. Και στο δεύτερο νοκάουτ είχαμε δύο ελληνικές ομάδες επίσης, τον ΠΑΟΚ να αποκλείεται και αυτός από την Ανζέ, τα εκτός έδρας γκολ, και ο Παναθηναϊκός να μένει εκτός από τη Sporting. Οπότε η Ανζέ απέκλεισε δύο ομάδες εκείνη τη χρονιά, ελληνικές. Την επόμενη χρονιά δεν υπάρχει στον πρώτο νοκάουτ κάποια ομάδα. Στον δεύτερο όμως υπάρχει το Αποέλ, ο οποίος πέρασε την Γάνδη, και η ΑΕΚ, η οποία πέρασε τη Στουρμ Γκρατς και συνεχίζουν στα προημιτελικά. Η ΑΕΚ έπαιξε με τη Hoffenheim, αποκλείστηκε. Ο Αποέλ έπαιξε με τη Wolves, αποκλείστηκε. Οπότε μέχρι προημιτελικά conference. Εδώ. Συνεχίζουμε. 25-26. Ελληνική ομάδα στον πρώτο νοκάουτ δεν βλέπουμε. Όπως βλέπετε, από την Κύπρο βλέπουμε μόνιμα την Πάφο. Και ούτε στο δεύτερο νοκάουτ βλέπουμε ελληνική ομάδα. Οπότε δεν υπάρχει κάτι. 26-27. Επίσης δεν υπάρχει κάτι στον πρώτο νοκάουτ. Στο δεύτερο νοκάουτ επίσης δεν υπάρχει κάτι, παιδιά. Είναι τραγική η πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Όσα πειράματα και αν κάνουμε, πάντα το ίδιο αποτέλεσμα βγαίνει. Ο ΠΑΟΚ πέρασε τη Λουντογκόρετς στον πρώτο νοκάουτ. Στο δεύτερο νοκάουτ πέρασε τη Σάμροκ Ρόβερς. Πολύ ωραία. Πήγε στα προημιτελικά, αποκλείστηκε όμως από τη Λέστερ. Δεύτερη φορά προκριματικά. Μετά από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ. ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και ΠΑΟΚ λοιπόν στα προημιτελικά του conference. Την επόμενη χρονιά και τελευταία, εδώ πέρα θα δούμε ότι υπάρχουν δύο κυπριακές ομάδες, ο Θέλος και ο Ολυμπιακός Λευκωσίας. Υπάρχει η ΑΕΚ, η οποία αποκλείστηκε από τη Φαμαλικάο. Τραγικό. Και στο δεύτερο νοκάουτ, ο Παναθηναϊκός έπαιξε, απέκλεισε την Αστάνα. Θα πάει στα προημιτελικά, θα αποκλείσει την Τραμπζονσπορ. Έλα ρε Παναθηναϊκά, ελά σε Ευρώπη Παναθηναϊκός, παιδιά. Λοιπόν, ημιτελικά θα παίξει με τη Villarreal, δεν θα τα καταφέρει. Με μεγάλη διαφορά θα μείνει εκτός, οπότε ημιτελικά conference τελευταία χρονιά του save ο Παναθηναϊκός. Οπότε από περιέργεια, κάτσε να δούμε λίγο στην Κύπρο τι γίνεται στο πρωτάθλημα. Ποιος παίρνει τα πρωταθλήματα. Όταν έφυγε ρε παιδί μου εδώ οι ομάδες, την πρώτη χρονιά το πήρε η Πάφος, ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, τρία συνεχόμενα ο Θέλος, δύο συνεχόμενα η Πάφος, ένα ακόμα ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, ξανά η Πάφος και μετά ο Θέλος. Μάλιστα. Οπότε ούτε εδώ πήρανε κάποιο. Κάποιο τίτλο οι ομάδες από την Ελλάδα. Και όπως βλέπω εδώ πέρα, την πρώτη κατηγορία πλέον παίζει μόνο από Απόλλωνας Πόντου, ο οποίος υποβιβάστηκε κι αυτός. Οπότε την επόμενη χρονιά, αν δεν έχει ανέβει κάποιος από τη δεύτερη κατηγορία, θα παίζουν μόνο οι κυπριακές ομάδες στην Κύπρο. Οι ελληνικές θα παίζουν και στη Β πάλι. Είναι πολύ περίεργα πράγματα αυτά που βλέπουμε, διότι θεωρητικά σου λέει, φέρνεις και φέρνω κυπριακές ομάδες στην Ελλάδα, δεν παίρνουν κάποιο τίτλο. Άρα οι ελληνικές είναι καλύτερες. Παίρνω ελληνικές στην Κύπρο, υποβιβάζουν όλες τη δεύτερη κατηγορία. Δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται αυτό. Κάνα κύπελο μήπως πήρανε. Αυτό θέλω να δω απλά. Ούτε καν. Ούτε καν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως παίξαν κανένα τελικό. Τι τελικό να παίξουν. Η Δόξα Δράμας πρώτη χρονιά έπαιξε τελικό. Και το έχασε στην παράταση από το Παραλίμνη. Είχε την ευκαιρία η Δόξα Δράμας να κατακτήσει τον πρώτο της τίτλο. Το αλλάξαν το σήμα, το κάνα πάρα πολύ όμορφο. Στην Κύπρο. Πολλοί Κύπροι και πολλοί Έλληνες εδώ πέρα βλέπω τη Δόξα Δράμας. Οπότε νομίζω ότι έχουμε να δούμε κάτι άλλο. Τώρα, ίσως η ελληνική ομάδα, η εθνική, να δούμε λίγο τι θέση είναι μετά από 10 χρόνια. Είναι 46, δεν έχει αλλάξει. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Με βάζει κάπτεν τον Βαγιανίδη, ο οποίος έγινε τούμπανος. Κάπτεν το Ρέτσο και προπονητή το Van Chip, ο οποίος συνήθως τα save πάει μέχρι τέλος την εθνική ομάδα. Είδαμε μια μικρή άνοδο του πρωταθλήματος βάσει φήμης και βάσει κατάταξης στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναδεί είναι ο Ολυμπιακός να πάρει και τα 10 σερή πρωταθλήματα. Εντάξει, κύπελα πήρανε κάποιες ομάδες και κάποιες κυπριακές κιόλας επίσης. Αλλά γράψτε μου κάτω στα σχόλια, εσείς τι καταλάβατε από το συγκεκριμένο πείραμα. Αν μανατζερικά πάντα, έτσι, φέραμε τις κυπριακές ομάδες. Ποια είναι τα συμπεράσματα που εσείς βγάλατε από το πρωτάθλημά μας μετά από 10 χρόνια. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, αφήστε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Τεκάρετε κάτω στην περιγραφή, υπάρχουν απαντήσεις για όλα σας τα ερωτήματα, για γραφικά, για τακτικές, για τα social media μου. Ελάτε στο Instagram, παιδιά, κάντε follow στο Instagram Alex Mora Gaming και φυσικά στο Discord για όποια απορία έχετε. Είναι το μόνο μέρος που θα κάτσω
να ασχοληθώ με το πρόβλημά σας και να βρούμε μια λύση, είτε εγώ είτε μαζί με την κοινότητα, όλα μαζί. Οπότε στο Discord, για κουβεντούλα, για χαβαλέ, για συζητησούλα και για απορίες κτλ. Και για να ενημερώνεστε φυσικά και για τα live και στο Discord και στο Instagram. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, παιδές. Σήμερα Σάββατο. Δεν ήταν μέρα που ανεβάζουμε συνήθως. Έγινε για μια φορά. Ελπίζω να σας άρεσε. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, όπως σας είπα. Και ήμουν ο Άλεξ Μόρακ. Και γεια σας από μένα.